Και γενικότερα έχει τεράστια προσφορά σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Απόλλων Καλαμαριάς. Η καταγωγή του είναι από την Τραπεζούντα, είναι ποδιακής καταγωγής. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά εδώ στην πόλη μας. Οι παλιότεροι από εμάς, από μένα, η γενιά μου, και εγώ ήμουν πτσιρίκος, οι παλιότεροι λένε ότι ήταν πολλά χρόνια μπροστά. Είχε μια άλλη είδους φιλοσοφία και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να βοηθήσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα. Είναι ο Μιχάλης Σοκοτίδης. Κύριε Σοκοτίδη, ελάτε. Την απονομή θα κάνει ο Δήμαρχος της Καλαμαριάς, ο κύριος Θεοδός Μπακουγλίδης. Να πω δύο λόγια για τον Μιχάλη. Και λέω Μιχάλη γιατί γνωριζόμαστε με την έννοια ότι ο Μιχάλης ήταν πρόεδρος στο ποδόσφαιρο. Εμείς τότε παίζαμε μπάσκετ και μαζί με τον Νίκο τον Παντελίδη που ήταν πρόεδρος στον Αραστέχνη ήσασταν ένα χτύπη το δίδυμο και φύγατε τον Απόλλωνα πολλά χρόνια μπροστά. Θυμάσαι και τον Νίκο, είχατε πολύ καλή συνεργασία. Είναι χαρά μου που απόψε η οικογένεια του Απόλλωνα σε τιμά. Σου εύχομαι να είσαι γερός και να είσαι πάντα κοντά σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας. Για το καλό του Απόλλωνα. Είναι τιμή μου που κάνουμε αυτή την πλακέτα από σένα, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ το τάγμα των ορκισμένων αναπολωνιστών. Με συγκινήσατε πολύ γιατί με γυρίσατε 35 χρόνια πίσω, 37. Εδώ μέσα άφησα ένα κομμάτι από τη ζωή μου, 7 καλά χρόνια. Πολεμηθήκαμε γιατί δεν χωρούσε η Θεσσαλονίκη τέταρτη ομάδα. Επιμείναμε. Είχαμε μια διαφορετική αντίληψη εκτός παραγόντων. Υποχρεωθήκαμε ξαφνικά να το δούμε ως εταιρεία γιατί υποχρεωθήκαμε μετά από πρωτοαθλητισμό να αναλάβουμε μια ανώνυμη εταιρεία που μετετράπη υποχρεωτικά δραστηριότητα. Και είχαμε πλέον εγώ το είδα, ποτέ δεν ήμουν παράγον, το είδα ότι έχω μια εταιρεία, λέγεται Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. Έπρεπε να έχει τα κεφάλαια, τα λογιστήριά της κτλ. Τα οργανωμένα τμήματα, το φυτώριό της. Μας σεβάστηκαν όλες οι ομάδες μεγάλες. Και βεβαίως ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, συζητάνε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Χανιά. Για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή ότι οι ποδοσφαιριστές μας ήταν καθαροί από συναλλαγές και μας παρακάλεσε κλαίγοντας τότε ο Μακαρίτης ο Νταϊφάς θέλοντας να δώσει την ομάδα του πρωταθλήτρια στον Κοσκοτά να πάρει της Καλαμαριάς το σέντερ μπακ και της Καλαμαριάς τον τερματοφύλακα και της Καλαμαριάς τον αμυντικό για να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα, ήθελε παίχτες, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, που δεν τους έμπλεξε η διοίκηση σε συναλλαγές. Μας παρακάλεσε ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης να πάρει το δικό μας προπονητή, γιατί ήθελε έναν προπονητή από ομάδα που δεν τον έχει μπλέξει σε συναλλαγές. Και καταξιωθήκαμε, παρότι, όπως μας λέγανε τότε, σαν νεοφώτιστη, μόλις είχαμε ανέβει στην Α' Εθνική και χωρίς μεγάλη υποδομή ότι θα έπρεπε να παίξουμε στο γήπεδο της Καλαμαριάς για να έχουμε μία σφιχτή έδρα, σκληρή. Δεν υποκύψαμε και προτιμήσαμε να χτιστεί το γήπεδο, το καινούργιο το κομμάτι αυτό που κάναμε εδώ πέρα και στο οποίο ήμουνα ένα 20ωρο, κάθε 24ωρο, κάθε μέρα εδώ πέρα. Παίξαμε στο Χαριλάο, όπου κάναμε το θαύμα. Και ενώ είχαμε όλο το πρώτο γύρο 4 βαθμούς, στο δεύτερο γύρο πήραμε 18 βαθμούς όσο είχε πάρει ο Παθηναϊκός που πήρε το πρωτάθλημα. Και εν συνεχεία από εδώ είναι τιμή μου για τον Απόλλωνα που τόσο αγάπησα και του έδωσα 7 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου την περιουσία
που πέρασε η μισή εθνική Ελλάδος και μας παρακαλούσε να τελειώσουμε την καριέρα τους στην Καλαμαριά. Μεγάλα ονόματα από την εθνική Ελλάδος γράψαν ιστορία, σαν τον Κουσουλάκη, σαν τον Ορφανό, σαν τον Ζίνδρο, παίχτες σαν τον Νικολούδη, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μας βοήθησαν τα μέγιστα και δεν έχω παράπονο κανένα. Και ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα, ο Σλάτκο Τσαϊκόφσκι. Και το τσικρίσαμε. Είχα να έρθω εδώ πέσα ακριβώς 28 χρόνια, με γυρίσατε πολύ πίσω. Το έκανα για να δείξω ότι περνάνε οι δεκαετίες, αλλά δεν είναι δυνατόν εγώ να μην δεν αγαπάω τον Απόλλωνα. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε τις αντοχές και το νευρικό σύστημα που χρειαζόταν να δουλεύουμε 8 μέρες την εβδομάδα για αυτή την ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ και όπου μπορώ θα βοηθήσω. Ευχαριστώ.